Έχουμε φτάσει τώρα στην έκτη έρευνα και τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, μιας κρίσης που ήρθε για να μείνει, τουλάχιστον κάποια στοιχεία της μένουν και έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητά μας και με την αποτύπωση στην οικονομία, την υγεία, φυσικά και με τους κοινωνικούς προβληματισμούς. Όλα αυτά θα μας τα πει πολύ καλύτερα η επικεφαλής ερευνών της διανέωσης, η κυρία Φέη Μακαντάση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Όπως πολύ σωστά είπατε, η διανέωση έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2020, ένα κύκλο πανελλαδικών ερευνών κοινής γνώμης για να καταγράψει τις τάσεις, τις απόψεις, καθώς το πανδημικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Να σημειώσω δε ότι από το Δεκέμβριο του 2020 το ερωτηματολόγιο επικαιροποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, έτσι ώστε τα ευρήματα να είναι αξιοποιήσιμα και να χρησιμεύουν στο σχεδιασμό της στρατηγικής εμβολιασμού του πληθυσμού της χώρας μας. Είναι πολύ συγκεκριμένα και πολύ ποιοτικά, εγώ θα πω, τα ευρήματα και τα χαρακτηριστικά αυτών των ερευνών, γιατί βλέπουμε τις τάσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κρίνουμε και τις αντιστάσεις αλλά και τις αντιδράσεις του πληθυσμού με κάποιον τρόπο, έτσι όπως έχει μπει η πανδημία που δεν την περίμενε κανείς. Έχουμε σχεδόν 500 μέρες μετά την υπόθεση της πανδημίας και είμαστε με μια πολυδιάστατη κρίση που ενώ στην αρχή πιστεύαμε ότι θα έχει υγειονομικά χαρακτηριστικά, βλέπουμε ότι έχει και κοινωνικά και οικονομικά και σε κάθε επίπεδο χαρακτηριστικά που μας προβληματίζει ακόμα. Είναι έτσι, βλέπουμε αυτά τα στοιχεία του προβληματισμού. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Να πούμε ότι εδώ η συγκεκριμένη έρευνα διεξήχθη 7 με 15 Μαΐου σε ένα πανελλαδικό δείγμα 1.100 ατόμων. Τα δεδομένα είναι ανοιχτά, δημόσια και ανοιχτά δωρεάν στο dianeosis.org για όσους θέλουν να εντρυφήσουν και να τα δουν και να εμβαθύνουν. Να πούμε ότι μια μορφή κανονικότητας φαίνεται να επιστρέφει, τουλάχιστον ως προς κάποιες εκφάνσεις της ζωής μας. Μια σημαντική επίπτωση της άρσης των περιοριστικών μέτρων είναι και η αυξημένη πλέον εργασία στους τόπους απασχόλησης, που φτάνει τώρα στο 64% των απασχολούμενων από το 54% που ήταν το προηγούμενο κύμα το Μάρτιο του 2021, ενώ πια τηλεεργάζονται ένας στους 5. Το βλέπουμε στην κάρτα λοιπόν και νομίζω ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν, θα λέει κανείς, και αυτή τη μεταβολή στον εργασιακό χώρο για να κατανοήσουμε το τι ακριβώς γινόταν μέσα στη φάση της πανδημίας και όσο πηγαίνουμε σε μια απελευθέρωση δραστηριοτήτων, πώς αυτό διαφοροποιείται. Στην επόμενη κάρτα, έτσι να τις δούμε και μαζί κάποιες κάρτες, είναι αυτό που είπατε για την υπόθεση της κανονικότητας. Τώρα εδώ κρίνεται και αν πηγαίνουμε σε μια σωστή κατεύθυνση. Κύριε Κανελόπουλε, φαίνεται ότι το κλίμα αισιοδοξίας στη χώρα αυξάνεται συγκριτικά με τον περασμένο Μάρτιο και κινείται πάνω από το 50% ή 6 στους 10, όπως δείχνει πολύ σωστά και η κάρτα σας, με ένα ιστορικό, να πω εδώ πρωτοφανές, ένα ιστορικό υψηλό τον Απρίλιο του 2020. Από τότε φαίνεται να υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Τον Απρίλιο του 2020, στο πρώτο, να θυμίσω, lockdown, υπήρχε μια φοβερή αισιοδοξία. Το 86% των Ελλήνων και των Ελληνίδων δήλωναν ότι τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Να σημειώσω δε όμως εδώ, κύριε Κανελόπουλε, όταν κανείς πάει σε μια δευτερογενή ανάλυση των στοιχείων και κοιτάξει αναηλικιακές ομάδες, οι νέοι ηλικίας 17 με 24 δεν συμφωνούν. Μόνο το 43% λέει ότι πιστεύει ότι πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, σε σχέση, ας πούμε, με το συντριπτικό 7 στους 10 των άνω των 65 που θεωρούν ότι πάμε προς μια σωστή κατεύθυνση. Ίσως είναι και το θέμα του εμβολιασμού, ίσως είναι και το θέμα της στήρησης των μέτρων. Ίσως είναι και το θέμα της καθημερινότητας, έτσι όπως εξελίχθηκε και που δυσκόλεψε λίγο πολύ περισσότερο τις νέες ηλικιακές ομάδες με φόντο τις δραστηριότητες που είχαν. Ακριβώς, δεν ήταν συμμετρικές οι επιπτώσεις. Γιατί ο συνήθως είναι πιο δραστήριοι κοινωνικά και τα περιοριστικά μέτρα, το lockdown είχε μεγαλύτερες επιπτώσεις σε εκείνους. Στο πλέγμα της αισιοδοξίας και της προσδοκίας, εγώ θα πω και της ελπίδας λίγο πολύ, βλέπουμε την επόμενη κάρτα. 7 στους 10 θεωρούν ότι οι χειρότερες φάσεις της κρίσης είναι πίσω μας. Να πούμε εδώ, κύριε Κανελόπουλε, ότι σε συνδυασμό και με τα συναισθήματα, είναι μια ερώτηση για τα συναισθήματα που κάνουμε σε κάθε κύμα, όπου φαίνεται ότι έχει αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα της προηγούμενης περίοδου και κάποια αρνητικά συναισθήματα, όπως για παράδειγμα ήταν ο θυμός,
έχουν μειωθεί, ενώ έχουν ενισχυθεί τα θετικά συναισθήματα όπως είναι η αισιοδοξία. Η αισιοδοξία λοιπόν αυξάνεται, ο θυμός μειώνεται και 7 στους 10 λένε ότι οι χειρότερες φάσεις της κρίσης είναι πίσω μας. Νομίζω ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση πια της πανδημίας, όπου καταλυτικό ρόλο φυσικά παίζει η πρόοδος του προγράμματος εμβολιασμών, για να έχουμε και αυτά τα ποσοστά που βλέπουμε, 7 στους 10, να θεωρούν ότι οι χειρότερες φάσεις της πανδημίας τις έχουμε αφήσει πίσω μας. Και μακάρι να είναι έτσι και να φτάσουμε σε ακόμα μεγαλύτερους αριθμούς. Να δούμε την επόμενη κάρτα, γιατί σίγουρα αυτό δείχνει και την, ότι διαχρονικά εδώ οι πολίτες συμφωνούν ότι ο κορονοϊός αποτελεί μια σοβαρή απειλή. Υπό την προέκταση, φαντάζομαι αυτό, σε όλες τις συνέπειες που βλέπουμε ότι η συγκεκριμένη ασθένεια έχει αρχίσει να επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε πια στην αυτή πια θα έλεγε κανείς μακροχρόνια επαφή μας με την πανδημία και έχουμε γίνει πιο ρεαλιστές. Ναι, γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, είχαμε και κάποιες απόψεις που ήταν από ακραίες έως και πολύ περίεργες, για να μην τις χαρακτηρίσω αλλιώς τώρα απόψε, που είχαν μπει στην όλη βάσανο της συζήτησης και μας δίνανε διάφορα συμπεράσματα προς την γενικότερη έκφανση του πώς ξεκίνησαν τα πράγματα και πώς εξελίσσονται με την πανδημία. Να δούμε μία-δύο ακόμα κάρτες. Νομίζω αυτό δεν. Ναι, ναι. Εδώ βλέπουμε ότι είναι σημαντικό ότι έχει δημιουργηθεί η εικόνα που θα θέλαμε στον πληθυσμό. Και το λέω που θα θέλαμε όλοι. Σε αυτή την κάρτα βλέπουμε, κύριε Κανελόπουλε, ότι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και ατομικής προστασίας στηρίχθηκαν με αυξανόμενες μάλιστα συχνότητες διαχρονικά. Και νομίζω έχουν πείσει για τη χρησιμότητά τους. Όταν μας λένε ένα ποσοστό πάνω από 90% συμφωνεί ότι το πλύσιμο των χεριών, η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πανδημίας, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη ερμηνεία σε αυτό. Εγώ θα πω ότι βλέπουμε και την ερμηνεία υπό την έννοια του τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ότι με την ίδια στόχευση, δηλαδή με τους κανόνες προσωπικής υγιεινής αλλά και με τα μέτρα αποστασιοποίησης, μπορούμε να διηγηθούμε πέρα από τον εμβολιασμό σαφώς και το πρόγραμμα που τρέχει ικανοποιητικά στην έξοδο από αυτή την κατάσταση. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα κλίμα που πιστεύουμε ότι με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων πετάξαμε και τις μάσκες και όλα είναι καλά. Ας ελπίσουμε ότι θα διατηρηθεί αυτό το ποσοστό στα ίδια υψηλά επίπεδα και στην επόμενη έρευνα που θα κάνετε και θα μας δώσει έτσι ικανοποιητικό επίπεδο αναφοράς. Να δούμε την επόμενη κάρτα για να σχολιάσουμε και δύο ακόμα πράγματα. Μάλιστα. 7 στους 10 λοιπόν είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Πιστεύουν ότι θα επανέλθουμε σε μια κανονική καθημερινότητα. Τώρα το ερώτημα είναι νομίζω ότι όσο παρατείνεται η πανδημία, τόσο μειώνονται και οι προσδοκίες για ένα σύντομο χρονικό τέλος της. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό μας λέει και η συγκεκριμένη κάρτα που βλέπουμε, ότι 7 στους 10 πιστεύουν ότι θα επανέλθουμε σε μια κανονική καθημερινότητα κάποια στιγμή από το 2022 και μετά. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει και η παράμετρος μιας κρίσης από εδώ και πέρα. Μας αγχώνει η υπόθεση των συνεπειών στην οικονομία, έτσι όπως θα αποτυπώνονται τα ευρήματα. Προφανώς, νομίζω το έχουμε δει όλοι και είναι η επόμενη μεγάλη κρίση. Ήδη είχαμε τη δεκαετή χρηματοοικονομική κρίση. Ήρθε η επιδημιολογική κρίση τώρα, η οποία σίγουρα αφήνει μεγάλο κενό. Έναν κρατήρα, θα έλεγε κανείς. Ήταν μια βόμβα η οποία έπεσε στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο πρόγραμμα και υπάρχουν και πόροι, υπάρχουν λεφτά ώστε να διοχετευτούν στην κατεύθυνση. Ήδη υπήρχε ένα δίχτυ ασφαλείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και οι πόροι που θα έρθουν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του επόμενου ΕΣΠΑ 21-27, μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, μιλάμε για τάξη μεγέθους 72 δις ευρώ για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω σίγουρα κάποιες από τις συνέπειες αυτές θα τις απαλύνουν, αλλά και σίγουρα θα δώσουν μια νέα δυναμική για το μέλλον. Μετρώντας λοιπόν τα στοιχεία έτσι αυτής της έρευνας, για να βάλουμε και έναν επίλογο, είναι ένα μείγμα περίεργο από τη μία αισιοδοξίας και ελπίδας και προσδοκίας και από την άλλη προβληματισμού, αγωνίας και βεβαιότητας. Έχουμε και τα δύο λίγο πολύ σε μια κοινωνία η οποία περνάει το δικό της crash test. Γι' αυτό είπα και πριν, κύριε Κανελόπουλε, νομίζω ότι είμαστε ρεαλιστές και φαίνεται ότι η πλειοψηφία βιώνει, όπως ακριβώς είπατε τα πράγματα, βιώνει, συνυπάρχει και η αβεβαιότητα με την αισιοδοξία. Είναι από διαφορετικές αιστείες και πηγές.
Ωστόσο, να πούμε δύο άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, αν μου επιτρέπετε και αν έχω λίγο χρόνο, ότι δύο στους τρεις εμβολιασμένους δηλώνουν ότι αισθάνονται καλύτερα ψυχολογικά μετά τον εμβολιασμό τους. Κάτι το οποίο μας λέει ότι οι εμβολιασμοί δεν συμβάλλουν μόνο στην ανοσία, αλλά και στην ατομική ψυχολογία, το οποίο το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Επίσης, φαίνεται ότι το αντιεμβολιαστικό κίνημα, μιας και στην αρχή της συζήτησής μας το σχολιάσατε κι εσείς, συνεχίζει να υποχωρεί και δεν αποτελεί πια σημαντικό επιδημιολογικό μέγεθος, το οποίο το έχουμε δει διαχρονικά από το Δεκέμβριο του 20. Πια αυτοί που λένε ότι σίγουρα όχι, δεν θα εμβολιαστούν, είναι στο 6%. Είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό. Εδώ το παράδειγμα το δίνουν οι νέοι άνθρωποι περισσότερο από τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες και με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Το είδαμε και τις τελευταίες ώρες να πω αυτό να εξελίσσεται και με το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις πιο νέες ηλικίες και τη συμμετοχή τους στο κλείσιμο των ραντεβού. Πάντως φαίνεται, να πω κύριε Κανελόπουλε, ότι από τα στοιχεία της μελέτης φαίνεται ότι η ηλικία συνεχίζει να είναι η σημαντικότερη παράμετρος που διαφοροποιεί την πρόθεση εμβολιασμού. Σε ηλικίες, ας πούμε, 17-24, που ακόμα δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα, η πρόθεση εμβολιασμού είναι χαμηλή, είναι στο 33% σε σχέση με μεγαλύτερες ηλικίες και όσο προχωράμε αυξάνεται. Ας πούμε, η πρόθεση εμβολιασμού των 25-39 είναι στο 61% και πάμε προς τα πάνω, ας πούμε, καθώς αυξάνεται η ηλικία. Να πούμε ότι μετρήσαμε και την προτίμηση αναφορικά με τα εμβόλια. Τους ρωτήσαμε για τα 4 εμβόλια που έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ασφαλή και αποτελεσματικά. Το Pfizer βρίσκεται στην κορυφή της προτίμησης όσων θα έκαναν σίγουρα το εμβόλιο ή μάλλον ναι, μας δήλωσαν, με ένα ποσοστό της τάξης του 58%. Ακολουθούν το Moderna με 14%, το Johnson & Johnson με 11% και τέλος το AstraZeneca με 4% και υπάρχει και ένα 10% οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν έχουν καμία προτίμηση, θα έκαναν το πρώτο διαθέσιμο εμβόλιο. Οπότε, εν κατακλείδη να πω ότι το πρόγραμμα των εμβολιασμών είναι πλέον, το πρόβλημα, συγγνώμη, είναι πλέον καθαρά επιχειρησιακό και όχι τόσο ιδεολειπτικό, όπως στην αρχή μπορεί να θεωρούσαμε ότι οι αντιεμβολιαστές μπορεί να είναι ένα σημαντικό κίνημα και να επηρεαστεί η όλη διαδικασία. Και συνάμα και με ένα άλλο στοιχείο σχετικά με την αξιολόγηση του επιχειρησιακού σκέλους, τους ρωτήσαμε για τη διαδικασία των εμβολιασμών και ήταν ένα αστρονομικό ποσοστό, δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη, της τάξης του 97%. Το είδαμε. Αυτό είναι κάτι που άλλαξε, θα έλεγε κανείς, και με την διαφοροποίηση μιας πολιτικής γενικά. Το βλέπουμε εδώ, 97,8% όντως είναι αστροφυσικό το ποσοστό, να ικανοποιεί τον πληθυσμό τόσο καθολικά, θα έλεγε κανείς, μία ερώτηση και μία επισήμανση και μία απάντηση γύρω από την διαδικασία του εμβολιασμού. Νομίζω ότι είναι από τα πολύ θετικά. Ναι, και νομίζω ότι μπορούμε πια να είμαστε αισιόδοξοι ότι με την γρήγορη και ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας των εμβολιασμών, ότι αν και εφόσον υπάρχει επαρκής και ομαλή ροή εμβολίων στη χώρα μας, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να συνεχίσετε αυτή την πολύ καλή δουλειά που κάνετε στη διανέωση με χρήσιμες έρευνες, με πάρα πολλές επισημάνσεις και εγώ θα πω και με την κατεύθυνση από εδώ και πέρα που μπορούν να έχουν τα πράγματα όχι μόνο στην οικονομία, την κοινωνία και σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Επίσης, καλή δύναμη, κύριε Κανελόπουλε. Καλή συνέχεια.